Και ενώ στο στόμα μου κυκλοφορεί ακόμη αυτό το υπέροχο άρωμα από ανθόνερο, βλέπω εδώ ένα ταψί μπακλαβαδοειδές. Τι είναι αυτό τώρα, για πες. Αυτό είναι το τρίγωνο. Ναι. Τρίγωνο Δημητσάνας. Είναι παραδοσιακό της Δημητσάνας, δηλαδή αυτό το γλυκό. Είναι παραδοσιακό της Δημητσάνας. Ναι. Η βάση του είναι ταιριάζει με τον μπακλαβά. Ναι. Αλλά έχει κάποια συστατικά μέσα που τον κάνουν να είναι λίγο διαφορετικό. Στη γέμιση. Χρησιμοποιούμε αυγά. Ναι. Και έχει και αυτό ανθόνερο. Και έχει και καρυδί. Και καρυδάκι. Που έχετε πολύ ωραία καρύδια εκεί στην περιοχή. Έχουμε αρκετές καρυδιές. Ναι. Και είναι ιδιαίτερα νόστιμο. Καταρχήν έχουμε κάνει το σιρόπι, να το πούμε αυτό γιατί δεν θα το δείξουμε. Mm. Θα το δείτε και γραμμένο. Είναι ένα σιρόπι με, τι έβαλες μέσα? Έχει νερό και ζάχαρη. Ναι. Βράζουμε. Πόση ώρα, από την ώρα που θα πάρει βράση, πόση ώρα? 10 λεπτά περίπου. Α, είναι πιχτούλι. Βέβαια, ναι, αρχίζουμε και να πήξει λίγο. Ναι. Και μετά προσθέτουμε ένα λεμόνι στημένο. Α, μετά, μετά. Το βάζεις. Ναι. Για 5 λεπτά περίπου. Ωραία. Για να δέσει το σιρόπι, για να μην μας βράζοντας το ή κατεβάζοντας το πιο. Ναι, ναι, βράζοντας το. Άρα 15 λεπτά το βράζεις. 15 λεπτά. Α, ναι, είναι ένα ωραίο πιχτό σιρόπι. Σιροπάκι. Τέλεια, πολύ ωραία. Και πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Σπάμε τα αυγά μας, 3 αυγά. Ωραία. Και τα ρίχνουμε στο μιξεράκι μας σε χαμηλή ταχύτητα. Ρίχνουμε το κονιάκ. Κονιάκ μπόλικο. Μεθυστικό το τρίγωνο. Μετά τη ζάχαρη. Αφήνουμε λίγο έτσι να χτυπηθεί, για να λιώσει και η ζάχαρη. Στη συνέχεια έχουμε το ανθόνερο που είπαμε. Το γνωστό ανθόνερο. Το ρίχνουμε στο ανθόνερο. Καρυδόψυχα ψιλοκομμένη. Ψιλοκομμένη βέβαια. Στο μούλτι. Μερικοί την προτιμούν να κρατάει λίγο. Α. Για να μπορούν να την αισθάνονται και στο. Όταν την δοκιμάζει. Ρίχνουμε το καρύδι μας. Αφήσαμε τα πάντα όλα στο μίξερ, όπως είδατε ο Λάμπης τα έβαζε σιγά σιγά και υπομονετικά κουταλιά κουταλιά, τη φρυγανιά την τριμμένη, τη γαλέτα δηλαδή, το αυγά, την καρυδόψυχα ψιλοκομμένη. Θέλει σιγά σιγά ανακάταμα. Ναι, και αφού τα ρίξαμε όλα, τώρα λιώνουμε και βούτυρο, εννοείται αληθινό αγελάδος. Μη γίνουμε ρεζίλι και στη Δημητσάνα που έχει ωραία γαλακτοκομικά, ωραία τυριά, ωραία βούτυρα. Αδειάζουμε τώρα τη ζύμη που φτιάξαμε, εδώ στη λεκανίτσα μας. Το βούτυρο που θα το βάλεις, το φύλλο. Το βούτυρο θα το βάλουμε στο φύλλο. Ωραία, έχουμε ένα φύλλο παραδοσιακό, χοντρό, με ελαιόλαδο, ζυμωμένο, το οποίο είναι για πίτες. Τώρα, δεν ξέρω αν θα αυθαιρετήσω σε αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω ότι οι νοικοκυρές της Δημητσάνας προφανώς τα παλιά χρόνια ανοίγανε φύλλο. Ανοίγανε δικό τους. Άρα ήταν κάπως έτσι αυτό το φύλλο που ανοίγανε. Έτσι παραδοσιακό. Βέβαια, χοντρό. Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε και με φύλλο βυρητού και με κρούστας. Ναι, όπως προτιμάει ο καθένας. Ναι. Αν θέλουμε να γίνει λίγο πιο λεπτό τραγανό.
Αν και αυτό γίνεται επίσης τραγανό. Το κόβουμε. Εννοείται ότι το βγάζετε από το ψυγείο και από τη συσκευασία του τη στιγμή αυτή που είναι να το χρησιμοποιήσετε. Δεν το αφήνετε και ανοιγμένο το φύλλο να χαλάει. Διότι ξεραίνεται. Ξεραίνεται βασικά. Και μετά όταν το βάλουμε στο ψυγείο πρέπει να είναι καλά σκεπασμένο. Ναι, βέβαια. Με πλαστικό. Ωραία. Να το απλώσουμε κι άλλο βέβαια. Γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάποιες λωρίδες μακρόσταμες. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε το μαχαιράκι μας. Εδώ. Δηλαδή το πακέτο το μοιράζει στα τρία ή στα τέσσερα. Βασικά να κάνουμε μια τέτοια λωρίδα. Ναι, δηλαδή στα τέσσερα περίπου. Ναι. Ναι, ναι. Από την στενή του πλευρά στα τέσσερα. Έτσι. Εδώ. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Αυτό θα το κάνουμε και μία πιτούλα. Στριφτή. Θα απλώσουμε τώρα το φύλλο. Ναι. Ανά δύο σε λωρίδες. Ανά δύο φύλλα. Και νομίζω ότι θα τα βουτυρώσουμε κιόλας. Και τώρα θα τα βουτυρώσουμε βέβαια. Ανά δύο. Ανά δύο. Αναλαμβάνουμε. Α, κατάλαβα, θα κάνεις τα τριγωνάκια που το κάνεις έτσι στριφτό, ε. Ναι, σε σχήμα τριγώνου. Ωραία. Αυτό το γλυκό. Βάλουμε ένα φύλλο. Ωραία. Τα τρίγωνα της Δημητσάνας, τα οποία μας δείχνει πώς θα κάνουμε ο Λάμπρος. Είναι, το κάνετε σε κάποια γιορτή, είναι ταυτισμένο με κάποια γιορτή. Όχι, με κάποια συγκεκριμένη γιορτή, όχι. Τέλειο. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θα γεμίσουμε το κάθε φύλλο, περίπου μία κουταλιά της σούπας. Είναι αστεροποιείται αυτό, ε. Είναι σταθερή η γέμιση. Ναι, ναι. Κάτσε να φέρω εγώ και το ταψί. Και εννοείται ότι θα βουτυρώσω και το ταψί, όχι γιατί θα κολλήσει, αλλά γιατί θέλουμε να δώσουμε επιπλέον άρωμα και τραγανότητα στο φύλλο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τυλίξουμε. Κανένα φύλλο δεν γίνεται τραγανό αν δεν του δώσεις. Άμα δεν βουτυρωθεί. Άφθονο βούτυρο ή ελαιόλαδο. Λοιπόν. Βούτυρο. Τυλίγουμε σε σχήμα τριγώνου. Το έμπειρο χέρι σου τρέχει. Λοιπόν, κάντε θα λίγο πάω έτσι πιο για αρχάριος. Ναι. Ορίστε. Πώς το κάνεις εκεί στην αρχή. Όπως τα τυροπιτάκια. Όλοι θα έχουμε φτιάξει τα τυροπιτάκια. Μην το λες, ναι. Αρκεί να πάρει το σχήμα τριγώνου που θέλουμε. Στην αρχή το τσαπατσουλεύει λίγο, μετά το βρίσκει. Στην αρχή το, για να μπορέσουμε να δέσουμε τη ζύμη μέσα στο, ναι, στο ναι. φύλλο για να μην μας φύγει απέξω. Να το αγκαλιάσει, ναι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Δεν είναι δηλαδή. Τίποτα, ναι. ναι. Μια χαρά. Κόβει και δρόμο στο τέλος. Ωραία. Και τα βάζουμε τώρα στο ταψί. Στο ταψάκι μας. Και εννοείται τα βουτυρώνουμε πολύ καλά και από πάνω. Ε? Και βουτυρώνουμε και τα βάζεις κοντά πάνω. Κοντά. Ναι, ναι. Θα τα δείτε και τα έτοιμα. Τα βάζει πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Και βουτυρώνουμε και από πάνω και για γεύση αλλά και για να... Τραγανότητα. Μας, και για τραγανότητα αλλά μην μας πάρουν στο φούρνο. Και αυτό, ναι. Και πώς τα ψήνουμε τώρα, Λάμπη. Τα ψήνουμε στους 190 βαθμούς και αυτά. Δυνατή φωτιά. Δυνατή φωτιά θέλουμε και αυτά. Το μπουμπονίζεις το γλυκό. ναι. Για 50 λεπτά περίπου. Μήπως λες πολλά για τον οικιακό φούρνο, η γυναίκα σου το έχει κάνει σπίτι. Όχι, πάρω δεν τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι το κάνεις τόσο δυνατό. Δηλαδή εδώ πέρα, επειδή το έχω ψήσει εγώ αυτό το φύλλο, 175 με 180 στα λεφτά που είπες, δηλαδή γύρω στα 50 λεπτά. 50 λεπτά. Ναι, ωραία. Θα το βγάλετε, εν πάση περιπτώσει, και πέρα από χρόνο που σας δίνουμε, όταν πάρει αυτό το ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τα σιροπιάσουμε. Και αφού κρυώσουν. Κρυώνουν τα τρίγωνα και το σιρόπι. Το σιροπάκι ζεστό, καυτό. Ζεστό. Και πόση ώρα το αφήνεις αυτό να τραβήξει και να σιροπιαστεί. Μόλις κρυώσουν. Άμα κρυώσουν, είναι έτοιμο.
ολόκληρο πάρουμε έτσι ομοιόμορφα για να ποτιστούν καλά όλα τα τριγώνα που έχουμε φτιάξει. Δεν ξεχνάμε και τις γωνίες γύρω-γύρω, βέβαια, το γύσο. Τη συνταγή είναι οικογενειακή σας συνταγή ή είναι η συνταγή που κυκλοφορεί στο χωριό, ας πούμε, το κάνουν όλοι οι ίδιοι? Βασικά οικογενειακή. Mm. Ποιος ήταν, ο παππούς ή η γιαγιά? Ο παππούς. Παλιότερα οι άντρες έκαναν τα γλυκά, δεν υπήρχε. Τώρα έχουν μπει γυναίκες στη ζαχαροπλαστική, αλλά παλιά ήταν αντρική ιστορία. Για τη συνταγή, σιροπιαστά τρίγωνα με καρύδι και ανθόνερο θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φύλλο παραδοσιακό με ελαιόλαδο, 3 αυγά, 100 ml κονιάκ, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 250 ml ανθόνερο, 100 γραμμάρια βούτυρο, 500 γραμμάρια καρύδι τριμμένο, 200 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη και 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Για το σιρόπι, 1 λίτρο νερό, 1 κιλό ζάχαρη και χυμό από ένα λεμόνι. Και τώρα να σας κεράσουμε. Έχουμε και το αντίστοιχο υπέροχο κεραστικό πιατάκι εδώ. Και για να δούμε τώρα, κάτσε να το κόψουμε, να δείξουμε και στους φίλους μας εδώ με τι μοιάζει ένα τρίγωνο δημητσάνα στο εσωτερικό του. Α, είναι έτσι consistent που λένε και οι Γάλλοι, είναι βαρύ γλυκό, ωραίο, έχει όγκο, να το, το βλέπετε. Και όγκο και γέμιση. Το φύλλο τραγανό, το αγκαλιάζει, ίσα ίσα που το αγκαλιάζει, δεν είναι, αυτά τα δύο φύλλα που βάζεις, βλέπετε, δεν είναι πολύ. Ναι, ναι. Είναι τέλειο. Για να δούμε τώρα και τι γεύση έχει. Δοκιμάσω κι εγώ, έτσι. Πω. Παρότι στην ιστορία του γλυκού του ελληνικού είναι γνωστό το τρίγωνο πανοράματος, έχω να πω ότι το τρίγωνο δημητσάνας μπορεί, παίζει να είναι και ακόμη νοστιμότερο. Πάντως όταν ακούνε μερικοί ότι τα τρίγωνα λέει πανοράματος, λέω εντάξει, ναι, αυτό έχουμε και εγώ. Δικά μας τρίγωνα. Ναι, ο Δαρτή από τη Δημητσάνα μας κάνει τρίγωνα πανοράματος. Okay. Λοιπόν, είναι φοβερό, είναι εκπληκτικά πρωτότυπο, διότι έχεις αυτό το τραγανό του φύλλου και μέσα το καρύδι, αλλά σε compact μορφή και πάρα πολύ νόστιμο. Και έρχεται το σιρόπι, το οποίο δεν μπαίνει εντελώς μέσα, δηλαδή είναι... πώς να σας το περιγράψω τώρα, είναι υπέροχο γλυκό. Κόλασε το τρίγωνο δημητσάνας και έχει επίσης το πολύ ωραίο ότι γεμίζει πάλι ο εγκέφαλος από άρωμα ανθόνερο μαζί με το καρύδι, που είναι ένας συνδυασμός που δεν το έχουμε πολύ συνηθισμένο, ναι, ναι, στα παραδοσιακά γλυκά. Πολύ πρωτότυπο, εύκολο γλυκό. Πάντως και... το ανθόνερο το χρησιμοποιούμε αρκετά εμείς στην περιοχή. Αυτό ήθελα να πω, ότι η δημητσάνα αγαπάει το ανθόνερο και καλά κάνει.